Για τον ΠΑΟΚ είναι το 16ο 90 λεπτό στα play-off, 9 νίκες, μοναδική ισοπαλία το 0-0 απέναντι στην ΑΕΚ τον Απρίλιο του 2010. Τρίτη σερή συμμετοχή για το δικέφαλο του Βορρά, ήταν τρίτο στο 9, με την ΑΕΚ δεύτερη στο συν 3, πρώτος στην τελευταία εκδοχή του μίνι πρωταθλήματος με 7 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ. Ο δικέφαλος της Αθήνας φτάνει τα 22 παιχνίδια, μετράει 9 νίκες, τέταρτη στη σειρά συμμετοχή στις ισάριθμες διοργανώσεις. Η ΑΕΚ θέλει για πρώτη φορά να τερματίσει πρώτη, ο ΠΑΟΚ για δεύτερη στη σειρά χρονιά να πάρει το καλύτερο εισιτήριο από τα play-off στους προσαγωγούς. Συνεπώς στον πάγκο, Κρέσιτς, Μπαλάφα, Σελζάρ, Κουτσιανικούλης, Νάουτσνερ, Τσουκαλάς και ο Ιταλός Μίρκο Σαβίνι. Η ΑΕΚ με τερματοφύλακα το Σάχα, Γεωργίας, Μανολάς, Δέλας, Καράμπελας, οι τέσσερις στην ιδιαιτέρως αποδοτική αμυνά της. Εδώ στη σέντρα του Μίτσελ. Γκαρσία. Λίνο έφυγε από τον Γεωργία. Συνεπώς έχει χώρο Βιερίνια. Και πάει στον άξονα αφού τον ακολουθεί ο Ντιόπ. Αθανασιάδης Δέλας. Ξανά η διαγώνια κίνηση του Βιερίνια. Έξυπνη πάσα για τον Αθανασιάδη. Στα πρώτα 13 λεπτά. Ο Σκόκο 1-0. Στο 14 Νάτσο Σκόκο ευνηδιάζει τον Χαλκιάση. Παρά πήρε περίεργη τροχιά. 0-1. Είχε πει ο Μανώλο Χιμένεθ. Ξανά. Σκόκο βγαίνει στην κόντρα με την πάσα του Μίτσελ για τον Μπλάνκο. Η ομάδα του Χιμένεθ παίζει με 10 σε αυτήν την αντεπίθεση. Out ο Μπλάνκο στο 15. Μία αντεπίθεση. Την πρώτη σκέψη στο μαρκάρισμα του Έτο. Του Μίτσελ στο Σιδηρόπουλο είναι το φάουλ. Έτο. Σαλπικίδης. Ο Έτο στην πλάτη του Καράμπελα. Αθανασιάδης. Ο Σάχα δεν προλαβαίνει ο Βιερίνια. Το 19 η πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Γλιστράει ο Λίνο. Τον απέφυγε ο Σκόκο Χαλκιάς. Η κόντρα του Μίτσελ out. Τον ακολούθησε ο Γεωργέας. Βρήκε χώρο ο Λίνο. Θέλει να φύγει από τον Μανολά. Ο Σιδηρόπουλος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ξανά το μπάσιμο του Λίνο. Τον εκτροχιάζει ο Μανολάς. Ο Σιδηρόπουλος δεν είδε κάτι. Το Φωτάκι στρώνεται με φάουλ στον Παπαμπούβα Διό. Τι γίνεται εκεί, Ευγενή? Υπάρχουν έντονες συνομιλίες, έντονο ύφος μεταξύ του υπεύθυνου ασφαλείας της ΠΑΕΠΑΟΚ και του Βασίλειου Δημητριάδη. Αθανασιάδης. Πλάγιο Γεωργέας. Γύρισε ο Σκόκο, ωραία πάσα για τον Σαλπικίδη. Ο Ντιόπ, διαμαρτυρία για χέρι του Σενεγαλέζου. Το... στην μπάλα. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι καν χέρι, όπως και να έχει. Εκτελεί ο Γκαρσία. 1-1! Στο 29 η απάντηση του Γκαρσία στο Σκόκο. Και ο ΠΑΟΚ είναι καλός στα στημένα. Έξυπνη εκτέλεση του Ουρουανού. Στην αριστερή γωνία του Σάχα. Μπάλα περνάει από Μανολά και Τιόπ, οι οποίοι περιμένουν
από τον Γκαρσία να σηκώσει την μπάλα σημαδεύοντας την αριστερή γωνία. Ξανά το γκολ του Παύλο Γκαρσία. 5 διαφορετική σκόρ για τον ΠΑΟΚ. Ο Χιμένεθ κοίταξε την ομάδα του να αμήνεται σωστά. Και τώρα διακοπή. Διακοπή στο ημίωρο. Βασίλης Δημητριάδης πλησίασε τον κύριο Θάνο και φώναξε φεύγουμε. Έχει να κάνει βεβαίως με τον Πυρσό που έπεσε στο κόρνερ. Δημητριάδη και Ιωσιφίδη μπροστά στον Θάνο. Υπήρξε πριν το πρώτο σκέλος της έντασης, αυτό είναι το δεύτερο. Επειδή άκουσε πριν από λίγο τον Βασίλη Δημητριάδη να λέει ότι θα πάρουμε την ομάδα να φύγουμε, για αυτόν τον λόγο του είπε ότι δεν υπάρχει λόγος για να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Το κόρνερ του Λαγού. Ο Δέλα στην κεφαλιά, ο Χαλκιάς μπλοκάρει στο 33. Η ΑΕΚ απειλεί για πρώτη φορά από το 21 και την κόντρα του Μίτσελ στο Κοντρέρας. Στα επίσημα που κάθεται η οικογένειά του, μάλιστα είναι και μια κρεμασμένη. Η Ειρήνη από το λάθος του Σάχα. Έκανε ωραία την κίνηση ο Φωτάκης, έχει βγει ο Σάχα, τον απέφυγε ο Φωτάκης. Πέναλτι στο 36. Εξαιρετική πάσα του Βιερίνια, ο Φωτάκης στην μπάλα, ο Σάχα στα πόδια του παίκτη του ΠΑΟΚ. Αλλά είναι τέλεια η εκτέλεση του Βίκτορ Βιτόλο. Με φάουλ και πέναλτι 2-1 ο ΠΑΟΚ στο γκολ του Σκόκο από τα 37 μέτρα στο 14. Δεν βγαίνει. Ο Γκαρσία νωρίτερα αφιέρωσε στην οικογένειά του, ο Βιτόλο τώρα αφιέρωσε στον μεταφραστή του ΠΑΟΚ. Ακολουθεί ο Γκαρσία τον Διόπ, η κεφαλιά του Μπλάνκο. Πρόλαβε το Λίνο. Εκτελεί ο Σκόκο, Χαλκιάς. Διώχνει ο Δέλας. Βιερίνια. Βγάζει κάρτα. Στο Μάκο. Σαλπικίδη συνεχίζει το διάλογο με τον Λαγό. Μας και βγάλουν άκρη τουλάχιστον οι δυο τους, γιατί ο Λαγός, ο Μπλάνκο, ο Μίτσελ out. Ωραίο σούτ ο Ισπανός. Κοντρέρας, Γκαρσία, Αθανασιάδης, ανεβαίνει ο Κοντρέρας σε δεσιφόρ. Ο Βιεϊρίνια η κόντρα κόρνερ. Πρόλαβο ο Γεωργιάς. Ξεσηκώνονται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Χιμένεθ ετοιμάζει τον Ναμπίλ Μπαχά. Εκτέλεσε ο Φωτάκης, δεν βγήκε ο Σάχα. Η κεφαλιά πάσα Σαλπικίδης. Offside. Στην κεφαλιά πάσα του Αθανασιάδη για τον Σαλπικίδη, ο οποίος καλύπτεται. Ο Μίτσελ, ενδεχομένως να πάει αριστερά ο Μίτσελ, Μπαχά, Μπλάνκο μπροστά, Σκόκο επιτελικός. Έτο. Σαλπικίδης, έξυπνη πάσα. Αθανασιάδης είναι μόνος του, τον είδε ο Έτο, αλλά... Βιερίνια. Φάουλ, ο Διόπ. Έλεσε βιαστικά ο Γκαρσία χωρίς να
σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος. Τέταρτη κίτρινη κάρτα σε παίκτη της ΑΕΚ. Πλάγιο Καράμπελας, χτύπησε ο Σαλπικίδης. Στον πρώτο γύρο, για ΑΕΚ 4-0. Στο πρώτο από τα ραντεβού του Ολυμπιακού Σταδίου. Στη θέση του Ισμαήλ Μπλάνκο. Διερήνια. Κίνηση του Φωτάκη. Τον είδε ο Λίνο. Πέρασε σέντρα από το Φωτάκη. Κόρνερ ο Δέλλας. Μάκος. Βάλτο Μαλεζά στο σκόκο. Καλή κάρτα. Νεύρα. Μάκος. Μελίνο. Και τώρα ο Αθανασιάδης και οι υπόλοιποι να κουβάρει οι παίκτες. Γιατί δεν ψυχραιμία. Είναι εξάλλου ο Μάκος. Μπαίνει και ο Πάπης Μιχαηλίδης στη μέση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Εδώ ο Λίνο κάτι λέει στο Μάκο. Ο Γεωργέας έσπρωξε τον Λίνο από πίσω, όχι ο Μάκος. Κίτρινη ο Λίνο, κόκκινη ο Μάκος. Οι τρεις κίτρινες για τον ΠΑΟΚ. Σάχα, Διόπ, Γεωργέας, τρεις κίτρινες για την ΑΕΚ και δύο στον Μάκο για την αποβολή του. Ενώ ο Μάκος διαμαρτύρεται πολύ έντονα στο Θάνο, ακόμα τον Μανώλη Βογιατζάκη. Ο Μάκος ήρθε κοντά στον άρτο διαιτητή, του είπε γιατί, δεν το, γιατί το λες εσύ. Σε πάλι τον Γεωργέα. Έφυγε από τον Λίνο η σέντρα για τον Λεωνάρδο. Στο 79 στον αγώνα ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Άλλαξε με τον Μπαχά. Συνεργάστηκε με τον Λεωνάρντο, γύρισε ο Έτο, πρόλαβε ο Χαλκιάς. Επέστρεψε σε ορθολογικό σχήμα. Λίνο. Τσουκαλάς. Λίνο. Ο Τσουκαλάς με χώρο. Καθυστέρησε. Του Λίνο. Έφυγε από τον Γκερέιρο και πήρε φάουλ. Λίνο ξεσηκώνει τον κόσμο. Ο Μίτσελ κάνει το φάουλ. Όχι ο Πολωνός. Καλή δουλειά ο Λίνο. Ο ΠΑΟΚ 1-0. Το Μάιο του 10 με τον γκολ του Μουσλίμοβιτς, 2-1 τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Εδώ πάει ο Δέλλας για την κεφαλιά. Ο Κοντρέρας μαζεύει το χέρι του. Μάτωσε ο Δέλλας. Εδώ στη διεκδίκηση με τον Παύλο Κοντρέρας, ο Γκαρσία. Τσουκαλάς, φάουλ του Γκαρσία. Κόκκινη κάρτα και χτύπημα του Γκαρσία μετά την κόκκινη στο Μίτσελ και τώρα με τον Διό παρπάζεται και ο Λίνο και ο Διό πάλι ένα κουβάρι παίχτες. Εδώ είναι χειρότερα τα πράγματα από την πριν. Και ο Χιμένεθ τις αψιμαχίες και μπαίνουν οι αστυνομικοί στη μέση για να ερεμήσουν τα πνεύματα. Έξαλλος και ο Δέλλας. Κόκκινη. Στον Γκαρσία. Ξανά ο Γκαρσία. Γκερέρο του κάνει φάουλ. Αφήνει πλεονέκτημα ο Σιδηρόπουλος. Βγάζει κόκκινη για την αντίδραση που είδατε πριν να κινηθεί η κάμερα στον Γκαρσία για την αντίδραση του Μίτσελ, ο οποίος δέχεται και δεύτερο χτύπημα από τον Ουρουανό μπροστά στο Σιδηρόπουλο. Μετά αντιδρούν ο Χιμένεθ και οι συμπαίκτες του Μίτσελ. Εδώ πάει ο Διόπ. Την κόντρα από τον Μίτσελ την πήρε ο Ελζάρ. Τώρα γυρίζει ο Σάχα. Ο Βιεϊρίνια ψάχνει τον Τζουκαλά. Με τον Σάχα εκτός εστίας, έξω. Σάχα νίκησε ο ΠΑΟΚ. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ με ανατροπή αποτελέσματος στο πρώτο ημίχρονο, τρίτη στα play-off.